σαν παράθεση βασικά και σαν δημοτικός σύμβουλος, ψηφίζω υπέρ του συμβισμάτος, το οποίο διάβασε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά θέλω να συμπληρώσω ότι θα πρέπει η οθέτηση των συμβισμάτων σε δευτεροβάθμιο όργανο τουλάχιστον το δικό μας, όπως είναι η ΚΕΔΕ, θα πρέπει ανάλογα να γίνεται και ο σχεδιασμός της παρουσίασης των δικών μας θέσεων, την οποία θα φαντάζουμε, στον εκάστοτε υπουργό. Δυστυχώς ο υπουργός ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος προσέστηκε να μένει σε υπουργό κάποιες στιγμές εσωτερικών, δέχεται τους δημάρχους μας, στην ουσία τους εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, την Παρασκευή, όταν πρώτα όλα είχαν προμολογηθεί και φυσικά ήταν ανέβαιο στην οποιαδήποτε κάθετη, να το πούμε έτσι, παρέμβασή του. Να το πω, οι πινελιές της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να αποκοπηθεί το κλίμα όσον αφορά τη σύγκριση, θεωρώ ότι δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο παρά να επισηκωθούν και να χάρουν στο κεφάλι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται στο Σεπτέμβριο να βρεθούν στον δρόμο. Ο όρος πληθυντικό είναι ένας πολύ ωραίος όρος για να περιγράψει ένα πολύ ωραίο τοπίο στην απόλυση, το προστάδιο της απόλυσης. Εμείς σαν καθηγητές το βιώσαμε πρώτη μια και 22 Ιουλίου, 2.600 καθηγητές βρίσκονται στον δρόμο. Και δυστυχώς το μόνο που καθόταν έστω την τελευταία στιγμή να αλλάξει ήταν ο τρόπος αποζημίωσης. Διάβασα την έκρηξη του Δημοτικού Συμβούλου για αυτούς τους απολυμμένους δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Δυστυχώς. Οτιδήποτε άλλο παραιτήθηκε. Εγώ δεν πείθω φυσικά στα λόγια του εκάστοτε υπουργού ή του εκάστοτε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για το πού θα διαφερθούν οι κοινωνικές συμβουλικοί μας. Είμαι κάθετα αντίθετος γιατί αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία αυτοί νομολόγησαν αυτόν τον θεσμό, αυτοί προσέλαβαν αυτούς τους ανθρώπους στη συγκεκριμένη διαδικασία με σκοπό. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή τους απαξιώνουν και τους οδηγούν στον δρόμο. Φυσικά και εμείς υπέρ του ψηφίσματος με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι ο συνάδελφος κ. Αυτό θα πρέπει να γίνει μια υιοθέτηση του ψηφίσματος από την ΚΕΔΕ, από το δευτεροβάθμιο οργανό μας και στη συνέχεια εμείς να το ασπαστούμε. Δεν νομίζω ότι είναι δική μας, δικός μας ο ρόλος. Νομίζω η ΚΕΔΕ, η οποία είναι το δευτεροβάθμιο, πρέπει να ζητήσουμε κάτι τέτοιο.